Εδώ είμαστε αγαπημένοι μου τηλεθεατές και υπάρχει μια τελευταία εξέλιξη. Μιας και πριν από ελάχιστα λεπτά, συνάδελφός μας επικοινώνησε με τον Μάνο, τον πατέρα των τριών κοριτσιών, που σπάει τη σιωπή του. Λοιπόν, και επειδή χθες το βράδυ υπήρξε αυτή η έντονη φημολογία για συλλήψεις στην Πάτρα, για περιπολικά να φτάνουν στην Πάτρα, για ένταλμα συλλήψεων, για δημοσιογράφους που ίσχυε αυτό στην αναποστολή, γιατί οι δημοσιογράφοι ακούσαμε όλο αυτό που συνέβαινε, εντάξει. Λοιπόν, θέλω να καλημερίσω αυτό το σημείο την δημοσιογράφο Κατερίνα Πολυδόρου, η οποία πριν από λίγα λεπτά μίλησε με τον Μάνο Δασκαλάκη. Κατερίνα μου, καλή σου μέρα. Καλημέρα Κατερίνα, καλημέρα σε όλους. Πριν λίγο λοιπόν και εγώ μίλησα με τον, ήρθα σε επαφή τηλεφωνική με τον Μάνο Δασκαλάκη, τον πατέρα των τριών κοριτσιών, που βλέπουμε ότι αυτή η ιστορία των θανάτων τους έχει στην κυριολεξία συγκλονίσει όλο το Πανελλήνιο. Μέσα από την κοινωνική μου επαφή, στα πλαίσια πάντα της δουλειάς μου και επειδή και εκείνος δραστηριοποιείται τον καλλιτεχνικό χώρο το τελευταίο διάστημα, τον γνώριζα. Να πούμε ότι και εσείς στην Πελοπόννησο, εντάξει, τον γνωρίζετε δηλαδή. Είμαι στον πύργο της Λίας, ο Μάνος ο Δασκαλάκης είναι στην Πάτρα και τυχαίνει να γνωριζόμαστε πάντα μέσω κοινωνικών έτσι... Μάλιστα. Λοιπόν, έλα Κατερίνα μου. Ο Μάνος δεν θέλει να μιλήσει, δεν θέλει να πει τίποτα, δεν θέλει μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα. Όμως μου δηλώνει ότι όλα είναι ανακρίβειες. Ακούει τη δική σας εκδοχή των δημοσιογράφων, μου είπε χαρακτηριστικά. Πίσω... Κατερίνα μου, έχουμε ετοιμάσει κάρτα, Θέμη, να το δούμε. Ωραία, πάμε να δούμε την κάρτα. Να δούμε πρώτα την κάρτα, θα ήθελα να δούμε... Ωραία. Έλα Κατερίνα μου, συγκεκριμένα θέλω να μας πεις. Ωραία. Ακούει λοιπόν τη δική σας εκδοχή πίσω από ψεύτικες μαρτυρίες. Ωραία. Μ' αφήνεις να διαβάσω, Κατερίνα μου, μίσω λοιπόν την κάρτα. Αυτά που είπε πριν λίγα λεπτά ο Μάνος Δασκαλάκης. Περιμένουμε τα αποτελέσματα. Όλα όσα ακούγονται είναι ανακρίβειες. Ακούω τη δική σας εκδοχή των δημοσιογράφων πίσω από ψεύτικες μαρτυρίες, κρυμμένα πρόσωπα και αλλοιωμένες φωνές. Αυτά δήλωσε πριν από ελάχιστα λεπτά στην Κατερίνα Πολυδόρου ο Μάνος Δασκαλάκης, ο οποίος όντως δεν θέλει να μιλήσει πουθενά, τον έχουμε προσπαθήσει να τον προσεγγίσουμε όλοι, όμως προφανώς αγανακτισμένος με αυτά που ακούγονται και επειδή γνωρίζει προσωπικά την Κατερίνα, έκανε αυτή τη δήλωση στην Κατερίνα. Έλα Κατερίνα. Βλέπει μία άλλη ή μάλλον ακούει μία άλλη πραγματικότητα από αυτή που γνωρίζει και ο ίδιος. Μάλιστα. Επειδή συνομίλησες μαζί του και σου έδωσε την άδεια να μεταφέρει τα συγκεκριμένα. Ακριβώς. Θέλω λοιπόν να μου πεις ποια ήταν η ψυχολογική του κατάσταση. Προφανώς νομίζω όλοι γνωρίζουμε πώς μπορεί να νιώθει. Δεν μην εικάζουμε, Κατερίνα μου. Εγώ δεν άκουγα αυτόν τον άνθρωπο που έχει όρεξη για ζωή. Καταλαβαίνεις. Μάλιστα. Όρεξη για ζωή δεν έχει. Συγγνώμη τώρα, βέβαια δεν έχω το Μάνο απέναντί μου. Καμία. Και μακάρι να έβγαινε και ο Μάνος να συνομιλήσουμε. Απλά. Όρεξη για ζωή δεν έχει λόγο. Ναι, έχω προσπαθήσει να μιλήσω κι εγώ μαζί του. Είσαι η πρώτη που μιλάει. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι το εξής. Ότι δεν έχει όρεξη για ζωή λόγω των χαμών των παιδιών του. Προφανώς και δεν υπάρχει διάθεση καμία. Ή όλες αυτές τις φημολογίες. Μετά από το θάνατο των παιδιών του και μετά από όλα όσα ακούει και πατάνε όλοι, όπως λέει και ο ίδιος, πάνω στο θάνατο των παιδιών, είναι λογικό να μην θέλει τίποτα από κανέναν. Μάλιστα. Από την κοινωνική επαφή που έχεις εσύ με τον Μάνο και τον γνωρίζεις, αυτή τη στιγμή η σχέση του με τη Ρούλα ποια είναι? Αυτό δεν μπορώ να το απαντήσω γιατί δεν... Μιλήσατε μόνο γι' αυτό και τίποτα άλλο? Ναι. Μάλιστα, πολύ τους κατανοητό. Είπε δύο πράγματα παραπάνω που δεν μου έδωσε την άδεια να τα πει. Για ξαναπες, συγγνώμη Θέμη, πρέπει να ακούσω. Για ξαναπες τι είπες. Εγώ. Ναι, συγγνώμη Κατερίνα μου. Αυτά ήθελε να μεταφερθούν και δεν θέλει να μιλήσουν περαιτέρω. Μάλιστα. Σου είπε και κάποια πράγματα παραπάνω, τα οποία όμως δεν σου έδωσε έγκριση για να δημοσιευτούν. Ακριβώς. Ωραία, το σέβομαι. Είναι ένας αρκετά ευγενής άνθρωπος. Και αρκετά καλό παιδί από όσο εγώ έχω γνωρίσει μέχρι τώρα. Μα εφόσον το γνωρίζει προσωπικά. Είναι μια κοινωνική επαφή που έχουμε, αυτό. Εννοείται. Κοίταξε, και σε μένα που μιλήσει, ευγενέστατο ήταν άνθρωπο. Και εγώ που μου μιλήσει. Ναι, Κατερίνα μου, σε ευχαριστώ. Δεν θέλω να κάνω καμία δήλωση συγγνώμη. Από εκεί πέρα, σε σένα είπε το συγκεκριμένο και σου έδωσε την έγκριση ακριβώς να παίξει και δημόσια. Εγώ έκανα κάποιες ερωτήσεις περαιτέρω. Δεν
θέλει να αναφερθούμε σε κάτι άλλο. Σου ξαναλέω. Είπε ότι βλέπει μια άλλη πραγματικότητα από αυτή που γνωρίζει. Όχι γιατί βλέπει πράγματα που βγαίνουν στο φως και τα καταλαβαίνει ότι είναι σωστά, αλλά διαστρεβλωμένα όλα. Θέλει κάτι να σε ρωτήσει ο Ανδρέας, αν μπορείς να απαντήσεις, γιατί είναι συγκεκριμένη. Δεν θέλουμε να μας πεις αυτό που σου απάντησε. Μπορείς να μας πεις όμως τι τον ρώτησε που σου απάντησε και δεν το λες. Σε ποια ερώτηση δεν θες να μας πεις τι δεν απάντησε. Σε ό,τι έχει να κάνει με τη ρούλα, με αυτά. Προφανώς για τη ρούλα, αλλά λες. Ωραία. Ναι. Κατανοητό. Σημαίνει τα αποτελέσματα πρώτα και από εκεί και πέρα. Κατερίνα μου, σε καταλαβαίνω απόλυτα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κρατάμε αυτά που είπε ο Μάνος σε σένα. Σου έδωσε την έγκρισή του για να, να τα μεταφέρεις δημόσια. Και η δήλωση του Μάνου πριν από λίγα λεπτά είναι αυτή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα. Είναι απολύτως κατανοητό αυτό που λέει και κάπως με έναν τρόπο το είπαμε και εμείς εδώ χθες, ότι ακούμε πάρα πολλούς ανθρώπους που γνωρίζονται με το ζευγάρι ή υποτίθεται ότι γνωρίζονται να δίνουν κάποιες μαρτυρίες και να περιγράφουν μία εικόνα άλλη, ενώ πρόσωπα σε γενικό περιβάλλοντος στηρίζουν και την ίδια και το ζευγάρι. Θέλω να πω όμως ότι η δήλωση έτσι όπως μεταφέρθηκε από το ρεπορτάζ που κάνει ο Αλφα είναι εναρμονισμένη με τη δήλωση της κυρίας της Ρούλας που έγινε στην Πελοπόννησο. Άρα δηλαδή το ζευγάρι είτε μέσω Πελοποννήσου είτε μέσω Αλφα έχει την ίδια είναι στάση. Είναι ξεκάθαρο η γραμμή του. Όχι, πάω να βάλω αυτό το στοιχείο. Και οι δύο μιλάνε ότι είμαι Ρούλα πιο συναισθηματικά, ο δε Μάνος πιο έτσι να πατάει στα πόδια του. Αλλά είναι εναρμονισμένο το ζευγάρι εν προκειμένου. Εγώ αυτό θέλω να δω, γιατί χτες είχαμε της Πελοποννήσου τη δήλωση και σήμερα έχουμε το έκανα, τη δήλωση στον Άλφα. Και τώρα ο Μάνος λέει αυτό. Λίγο μίλησε λόγω της προσωπικής που έχει στην Κατερίνα, τη δημοσιογράφη. Ναι. Η Κατερίνα του έκανε διάφορες ερωτήσεις. Δεν ήθελε να απαντήσει σε καμία. Στη μόνη ερώτηση, που το μόνο που ήθελε να μεταφερθεί δημόσια με την έγκριση του Μάνου, είναι αυτό που βλέπετε εδώ. Εντάξει, ψεύτικες μαρτυρίες, κρυμμένα πρόσωπα και αλλοιωμένες φωνές. Και λοιπόν, η άλλη είπε με σκοτώνετε, με κάνετε αυτό, εν ολίγη στο ίδιο πράγμα. Εμείς εδώ λοιπόν μιλάμε επιστήμονες.